Βρισκόμαστε καφέ Ψυσταριά Βασίλα, εδώ στην Σκοτίνα, στην περιοχή Βασίλα. Και έχουμε κοντά μας τον ιδιοκτήτη, ο οποίος θα μας κάνει και μία παρουσίαση των τοπικών προϊόντων εδώ της περιοχής, όπου μπορούμε να βρούμε πραγματικά ιδιαίτερα πράγματα. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Mm-hmm. Τι έχουμε εδώ στο τραπέζι μας? Έχουμε το τσάι του Ολύμπου, mm-hmm. που το έχετε δοκιμάσει, είναι από τα καλύτερα τσάι. Τσάι του βουνού του Ολύμπου με πολλές θρεπτικές ιδιότητες, άγριο. Άγριο, ναι. Φυτρώνει μόνο του πάνω στον Ολύμπο. Εντάξει, ο κόσμος πηγαίνει το μαζεύει, δεν έχει πολλές ιδιότητες φαρμακευτικές. Θέλετε για να μας τονίσετε τις κάποιες από αυτές, τις βασικές? Πόνο κεφάλους, για τα πόδια. Πάρα πολύ. Το τσάι του Ολύμπου βοηθάει στις καρδιακές παθήσεις. Έχει απίστευτο άρωμα πάντως. Το μυρίζουμε από εδώ που είμαστε. Λοιπόν, θα αφήσουμε αυτό στο τέλος, γιατί θέλω ειδική εξήγηση και πάμε στο τσίπουρο. Το τσίπουρο. Το τσίπουρο γίνεται και από σταφύλι. Είναι ντόπιο βασικά. Γίνεται και από σταφύλι. Αυτό είναι από κούμαρο. Απλά δεν μπορέσαμε να σας φέρουμε το κούμαρο τώρα. Τσίπουρο είναι... από κούμαρο. Τσίπουρο από κούμαρο. Είναι βιολογικής προελεύσεως, είναι το κούμαρο... Είναι με τι μοιάζει το κούμαρο? Με τι μοιάζει, σαν βατόμουρο είναι. Είναι όπως καρπός. Το βατόμουρο, είναι καρπός. Και βγαίνει εδώ στην περιοχή, βγαίνει στα βουνά, ναι, του Ολύμπου. Και πιο πολύ στην νότια περιοχή. Στην νότια περιοχή. Η ρίγανη, φυσικά, ξακουστή. Η ντόπια ρίγανη, που αν... Δεν ξέρω αν μιλήσατε. Αυτό είναι αρωματικό πάρα πολύ. Είναι, εντάξει, η ρίγανη είναι το ντόπιο προϊόν μας, mm-hmm. όπως και το κάστανο. Θα σας πάω εκεί. Είναι εδώ στη Σκοτίνα. Όλα αυτά τα προϊόντα είναι της Σκοτίνας. Λοιπόν, μόνο κάστανο δεν το λες αυτό, μεταλλαγμένο δεν το έλεγα εγώ. Είναι ακριβώς μεταλλαγμένο. Έτσι είναι το κάστανο της Σκοτίνας. Έτσι βγαίνει. Τόσο μεγάλο. Από γεύση. Από γεύση θα δοκιμάσετε. Τι να σας πω. Θα σας πω ότι είναι γλυκό. Είναι. Είναι γλυκό έτσι και ζουμερό. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Όποιος και να έχει δοκιμάσει έχει ξαναπάρει. Η μέντα μας εδώ επίσης ένα πολύ ωραίο βότανο. Και αυτό στη Σκοτίνα. Και το ελαιόλαδό μας μετά. Και οι ελίτσες μας οι ντόπιες. Η αλιά δεν υπάρχει. Πραγματικά. Πάρα πολύ ωραία. Πού μπορεί κάποιος να βρει τα προϊόντα ερχόμενος εδώ πέρα, στην Νότια Πιερία, στον Όλυμπο και στη Σκοτίνα συγκεκριμένα? Μπορείτε. Μπορείτε να απευθυνθείτε και στα καταστήματα και σε mini market. Υπάρχουν παντού. Και το τσάι του Όλυμπου υπάρχει. Mm-hmm. Κάστανο, εντάξει, αυτή την περιοχή, στην εποχή τώρα δεν μπορείς να βρεις κάστανο. Είναι δύσκολα. Μέσα σε ψυγεία μόνο. Η εποχή που είναι το κάστανο είναι Σεπτέμβριος και Οκτώβριος. Καλλιεργείτε τη γη σας, την πραγματικά μαγική και ευλογημένη από το Θεό γη, και βγάζετε πάρα πολλά προϊόντα. Γενικότερα οι κάτοικοι εδώ στην περιοχή ασχολούνται με τη γεωργία, την ατροφία. Πάρα πολύ και τον τελευταίο καιρό πιο πολύ. Λόγω κρίσης τώρα ο κόσμος έχει γυρίσει, και αυτοί που μένανε στις μεγάλες πόλεις έχουν γυρίσει στο χωριό και ασχολούνται πιο πολύ με τη γεωργία. Επιδοτήσεις από το, έτσι, το κράτος εδώ πέρα, από τους φορείς? Λίγη βοήθεια. Λίγη βοήθεια από το κράτος. Δυστυχώς λίγη βοήθεια. Περισσότερο είναι με τα χέρια. Ο κόσμος ό,τι μπορέσει και κάνει μόνος του. Αυτό, τίποτα άλλο. Η παραγωγή είναι μεγάλη. Θα μπορούσατε κάποια στιγμή να καλύψετε και τις ανάγκες εξαγωγών από εδώ πέρα, πέραν της Ελλάδας, στο εξωτερικό? Ναι, για το κάστανο για παράδειγμα. Φέτος στην Ιταλία έφυγε. Μέχρι και την Ιταλία έφτασε το κάστανό σας. Τέτοιο κάστανο, πραγματικά. Δύο λόγια για τον υπέροχο χώρο που διατηρείτε. Με τα πολύ γευστικά, πραγματικά πήρατε μια εικόνα εσείς. Εδέσματα που προσφέρετε σε όποιον έρθει από νωρίς το πρωί, σαν καφέ και συνεχίζει. Ναι, είναι καφέ Ψυσταριά. Mm-hmm. Εντάξει, τις καλοκαιρινές μήνες είναι πιο καλύτερα. Ανοίγει ο καιρός, βγαίνουμε και έξω. Το χειμώνα είμαστε εδώ,
με το σιπουράκι μας, με το φαγητό μας. Όλα είναι ντόπια τα κρέατα και σχάρα και σούβλα, ό,τι θέλετε. Παραδοσιακές γεύσεις. Ναι. Και φυσικά. Είναι η γεύση της μαμάς που λέμε. Της μαμάς. Και ανοίγει, εγώ δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί όλη αυτή η πανέμορφη θέα να φανεί αυτή τη στιγμή από την κάμερά μας. Έχετε μία απίστευτη θέα στις γύρω περιοχές εδώ πέρα του Ολύμπου. Εμείς φυσικά προτείνουμε ανεπιφύλακτα να επισκεφτείτε την Πιερία και συγκεκριμένα την Νότια Πιερία και τα υψηλά της περιοχής εδώ και κάνετε μια στάση στην ταβέρνα στο καφέ Ψησταριά Βασίλα, γιατί πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε. Εκτός από το γεγονός ότι μπορείτε να βρείτε και να προμηθευτείτε παραδοσιακά προϊόντα και τοπικά προϊόντα της περιοχής, θα φάτε και θα περάσετε υπέροχα με πολύ καλούς και φιλόξενους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε.